Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Βατιέλη, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο της συζήτησης, όχι της ερώτησής σας. Βεβαίως, παρακαλώ. Της συζήτησης που ακολούθησε. Ναι, ναι. Και θα πω όλα τα ίδια και τα ίδια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, επί του συγκεκριμένου θέματος, και ξέρετε, εμείς δεν το υποτιμάμε το θέμα των υποκλοπών. Είμαστε ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα, το οποίο αποδεδειγμένα από έχετε το 2016 και μετά έχουμε πολλαπλά φαινόμενα και περιστατικά παρακολουθήσεων. Όμως η σημερινή μέρα, για να ενισχύσω και την εισαγωγή που κάνατε στην αρχή, έχει ένα μεγάλο νέο για χιλιάδες κόσμου που ήταν στο Σύνταγμα. Μιλάμε για μια συγκλονιστική συγκέντρωση, κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα. Καλό όλους όσους μας παρακολουθούν να δουν όχι μόνο για το περιεχόμενο της ομιλίας, για το κλίμα, τον κόσμο, τον παλμό και ιδιαίτερα την νεολαία. Και στέλνει ένα μήνυμα που είναι και απάντηση σε όλη αυτή την κουβέντα. Ποια είναι η απάντηση? Ότι υπάρχει ήδη πριν την κάλπη της Κυριακής ένα τμήμα μεγάλο, μεγαλύτερο από πριν σίγουρα, του λαού μας, αποφασισμένο, μαχητικό, έτοιμο να συγκρουστεί με την όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση που το έχουμε αποδείξει με πάρα πολλά παραδείγματα, θα είναι η επόμενη. Και ξέρετε, ο λαός μας το έχει καταλάβει. Οι προσδοκίες του είναι πολύ χαμηλά. Ξέρει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Εσείς θα ψηφίσετε θα φτάσω και σε υπέρ μιας εξεταστικής ή προανακριτικής για τις υποκλοπές? Να πω, θα σας πω, ναι, θα ψηφίσουμε και θα σας πω και όλη μας τη λογική. Όμως, αυτή η συγκέντρωση στέλνει και ένα ακόμα μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί και από αυτή την αντιπαράθεση, τη χιλιοϊπωμένη, δεν έχει σταθεροποιήσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Σκέφτεται πάρα πολλοί από αυτόν τον κόσμο να ψηφίσει ΚΚΕ. Η συγκέντρωση δείχνει ότι δεν είναι μόνος του. Το είπατε. Ότι αλλά δεν, θέλω να μην χάσουμε τη συνέχεια το βήμα, της συζήτησης. Θέλω να μου απαντήσετε εάν θα πείτε ναι σε εξεταστική προανακριτική. Ότι τις ψηφίζουμε τις προανακριτικές. Με πολύ μικρή εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά τους, πόσες και πόσες προανακριτικές έχουμε δει, πόσα και πόσα αποτελέσματα, πορίσματα κλπ. Το μαχαίρι πάντα ξεκινάμε να φτάσει στο κόκαλο, όλα στο φως ξεκινάμε στα λόγια και στο τέλος μια τρύπα στο νερό. Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη δεν έχουμε και θεωρούμε αυτή τη συζήτηση προεκλογικά, έτσι όπως ανοίγει, και υποκριτική. Να σας πω γιατί είναι υποκριτική. Και με αυτό να κλείσετε. Γιατί, παρακαλώ, αν θέλανε να φτάσει όλα, να έρθουν όλα στο φως, όπως λένε πολλές φορές, όλοι τους θα είχαν στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση για να καταργηθεί πλήρως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Πράγμα που δεν έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είχαν όλοι τους στηρίξει το να σταματήσει να διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση, δηλαδή να ελέγχουν αυτοί που τους διόρισαν, αυτούς που τους διόρισαν, λοιπόν, και θα είχαν στηρίξει τις θέσεις του κόμματός μας για αυτά. Κύριε Πατέλη, άρα χαμηλά την μπάλα στα συγκεκριμένα θέματα. Πάντως θα ψηφίσετε ναι, μικρό το κρατώ αυτό, μιλάτε για υποκριτική συζήτηση, ναι, προεκλογικά. Και να βάλει ο λαός στο στόχαστρο ένα θεσμικό πλαίσιο. Θέλω να πάμε σκοτεινό, στον κύριο Φανίδη, επειδή θέλω να επιστρέψω στο θέμα των συνεργασιών. Ναι. Θέλω να απαντήσετε και σε αυτό που έθεσε χθες νωρίτερα για εσάς ο κύριος Τσίπρας, ότι περιμένουμε από τον κύριο Κουτσούμπα και το Κομμουνιστικό Κόμμα να μας πει πώς προτείνει να κυβερνηθεί. Ωραία, απορρίπτει τη συνεργασία μας. Πώς προτείνει, τι κυβερνητική πρόταση έχει για τη χώρα? Το ΚΚΕ έχει μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά επεξεργασμένη πρόταση εξουσίας, την οποία να ακούσετε και στη σημερινή ομιλία του. Με βάση τα δεδομένα 100% που έχουμε στις εκλογές. Και 100% εφαρμόσιμη και 100% υπέρ των συμφερόντων των πολλών. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εννοώ ότι χρειάζονται 151 έδρες. Ναι, λέω ότι σε αυτό το συσχετισμό, το κρίσιμο για το λαό, σε αυτή την κρίσιμη φάση που είμαστε, είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει. Και αυτό που λέει και ξαναλέει και επιμένει ο κύριος Τσίπρας για τη συνεργασία και το κάλεσμα που κάνει στο ΚΚΕ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε ούτε στο 2012, ούτε στο 2015. Ο κόσμος έχει πείρα. Και αυτή η πείρα είναι η τάση που έχει τώρα το ΚΚΕ από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητευμένους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως το 2015, γιατί να ξεκουμπιστεί η δεξιά, αλλά να ξεκουμπιστεί αυτή η πολιτική όλη. Γιατί τα μνημόνια πώς ορίζεται? Το τρίτο μνημόνιο ως τι ορίζεται? Το κόψιμο των συντάξεων ως τι ορίζεται? Οι αύρες, οι νατοϊκές βάσεις όλη τη χώρα ως τι ορίζεται? Τόσο αριστερή πολιτική. Άρα το θέμα είναι να ξεκουμπιστεί συνολικά αυτή η πολιτική για το λαό. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όχι μόνο ως αντιπολίτευση απογοητεύτηκε ένας κόσμος αυτή την περίοδο, την τετραετία, δηλαδή που ψήφισε το 50% του εκτροματικού νόμου Χατζηδάκη, για να τα λέμε και όλα, την προηγούμενη τετραετία ανάμεσα σε άλλα, αλλά να σας πω και για το προγραμματικό. Και επιτρέψτε μου και ένα λίγο πιο προσωπικό τόνο στο συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Επειδή έτυχε να είμαι φοιτητής στην περίοδο 2006-2007 στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άκουσα με όχι έκπληξη ιδιαίτερη, γιατί και τότε κάπως έτσι τα μας άγαν τα λόγια τους. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα σε μια συνέντευξη να λέει για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων,
ότι εντάξει, άμα είναι να έρθει το Χάρβαρντ, θα το σκεφτούμε. Σαν συνέχεια της δήλωσης της κυρίας Λινού κλπ. Και θέλω να πω εδώ, και ειδικά στον κόσμο μας παρακολουθεί, που είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, 2006-2007, η λεγόμενη και γενιά του άρθρου 16, με ένα χρόνο κινητοποιήσεις, μεγάλες, μαζικές σε όλη την Ελλάδα, και το απέτρεψαν να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Ξέρετε ποιος μας το έλεγε τότε αυτό? Το Χάρβαρντ πρόκειται να έρθει? Η Δάπνου Δουφουκού. Και ευτυχώς και για τότε, για τους αγώνες εκείνης της περίοδου, μέσα από τις μαζικές διαδικασίες, οι φοιτητές την απομόνωσαν, την έκαναν στην άκρη και εκφράστηκε αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας. Και ευτυχώς πολύ περισσότερο σήμερα, που έχασε και την πρωτιά η Δάπνου Δουφουκού από την Πασπουδαστική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και είναι μια νέα ελπίδα, ειδικά στη νέα γενιά, να οργανωθεί. Άρα, λέμε ότι σε αυτά τα καλέσματα ο κόσμος όχι να κλείσει τα αυτιά του, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά με αυτά που καταλαβαίνει και να δει ότι η επόμενη κυβέρνηση θέλει να έχει απέναντί της κάποιον τον οποίο θα τον φοβάται, θα την τρομάζει και θα σκέφτεται 2 και 3 φορές, όποιος κι αν είναι, με όποιο κορμό, με όποιο σχηματισμό, με όποιο χρώμα, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν. Έτσι είναι η επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγέλη. Αν έχετε αυτό την το αντίπαλο δέσου είναι το ΚΚΕ. Παρακαλώ, κύριε Βαγγέλη. Επειδή αναφέρθηκε στον νόμο Χατζηδάκη. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή λέγομαι Χατζηδάκη. Επί προσωπικού. Βέβαια. Πρέπει... Άμα δεν πούμε για τον νόμο Χατζηδάκη. Να πείτε, αγαπητέ μου φίλε. Να πείτε. Εκείνο το οποίο θέλω εγώ να πω είναι ότι ο νόμος αυτός, ο εκτροματικός κατά τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Κύριο Σαμπαθιέλος. Για όλο τον κόσμο, μην νομίζετε. Ναι, εντάξει, για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο νόμος αυτός έχει για πρώτη φορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που είναι εγγύηση για το ωράριο και την καταβολή των υπερορίων. Για τη διαθέτηση του ωραρίου και τις απλήρωτες υπερορίες ταυτόχρονα. Έτοιμα της ΓΕΣΕ. Έχει αύξηση των γονικών αδειών, άδεια πατρότητος, πληρωμή του ημίσεως των γονικών αδειών από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, προστασία του πατέρα, όχι μόνο της μητέρας, από απόλυση. Έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία. Μα όχι, μια και το λένε. Ναι, έχει μέτρα προβλημένα για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στην καταπολέμησή της. Έχει εξίσωση των εργατοτεχνητών της αποζημίωσης με τους άλλους υπαλλήλους. Αίτημα του ΚΚΕ παρεμπιπτόντος, το οποίο εμείς το υλοποιήσαμε και το ΚΚΕ λέει αυτά τα οποία λέει τώρα. Απλώς οι δογματισμοί της αριστεράς, αντί να τα βάζετε για να δίνετε την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τα οποία εν πάση περιπτώσει τους καθυλώνουν εκεί που τους καθυλώνουν. Γιατί εμάς μας ψηφίζουν πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι από ό,τι ψηφίζουν το ΚΚΕ. Έτσι, και αυτό είναι δεδομένο. Ναι, κύριε φίλε. Λυπάμαι που χαλάμε το αφήγημα. Εντάξει, να τα λέτε. Έχουν πετάξει στην πράξη στα σκουπίδια. Ειδικά στο θέμα των απεργιών. Στην ουσία να βρείτε τα σκουπίδια. Κύριε Μπαρτιέλε, έχει στήσει το λόγο στα σκουπίδια που πετάξαν εργαζόμενοι όλα αυτά έχει τα χρόνια. Μπράβο, το λόγο, ο μας τα έχετε πει, είναι το γνωστό βίντεο του ΚΚΕ που επαναλαμβάνετε. Ο κύριος Φίλη. Το έχετε ο δει πολλές φορές να γίνεται τελευταία, έτσι. Το λέτε, το λέτε συνέχεια. Κυρία Μπαρτιέλε. Οι απεργίες στο σιδηρόδρομο στα Τέμπη. Τι θα πείτε και πριν μιλήσετε. Μια μέρα μετά το έγκλημα ήταν παράνομες με βάση τον νόμο σας και τα τρένα θα ταξιδεύανε κανονικά. Τα τρένα μια μέρα μετά τα Τέμπη θα ταξιδεύανε κανονικά. Οι εργαζόμενοι, οι μηχανοδηγοί που προειδοποιούσαν μια εβδομάδα πριν, του νόμου πετάξανε, του τσαλακώσανε το νόμο Χατζηδάκη στα σκουπίδια. Και ευτυχώς, παρακαλώ, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Βαγγέλη, για να φανούν οι πολιτικές ευθύνες σας για τα Τέμπη. Έχει το λόγο ο κύριος Φίλης. Ναι, κύριε Φίλης, παρακαλώ. Μπορούμε όλοι να μιλάμε. Δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν έτσι τηλεθεατές. Εσείς τι θέλετε τώρα, να υπερασπιστείτε το 50% του νόμου Χατζηδάκη που ψηφίσατε? Θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Φίλη. Το νόμο Χατζηδάκη τον παλέψαμε και στους δρόμους και στη Βουλή μέσα. Εκείνη τη μέρα λέγατε. Να ακούσετε, να μην ακούσετε. Δεν σας διακόψω, κύριε Παπαδάκη. Δεν σας διακόψω, γιατί ο νόμος θα περάσει και να περιμένει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι απολύτως στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι η δήλωση και όλη η συζήτηση είναι προσβλητική. Και κατά τη γνώμη μου, η δικαιολογία ότι η εργαλειοποίηση δεν αφορούσε τη συγκίνηση των θυμάτων, αλλά αφορούσε την απεργία των μηχανοδηγών. Μάλλον δεν ξέρετε πότε είναι η απεργία, έτσι. Ξέρετε πότε είναι η απεργία των μηχανοδηγών? Στις 30 του μήνα, μετά τις... Πάλι μέσα σε εκλογές γιατί... είναι, φίλοι μου. Ναι, το θέμα είναι... Ναι, πάλι, δηλαδή, πότε είναι. Αυτή η ομολογία του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να αλλάξει επί της ουσίας τίποτα, όταν βλέπει τα αιτήματα για να γίνει πιο ασφαλής ο σιδηρόδρομος, σαν εργαλειοποίηση ενός τραγικού γεγονότος που μας έκανε όλους, μας σόκαρε και μας ταρακούνησε και ευτυχώς και κινητοποίησε και χιλιάδες, είναι προσβολή. Και το ότι είναι εργαλειοποίηση απεργία, δηλαδή οι 11 άνθρωποι που χάσανε τη ζωή τους, οι μηχανοδηγοί, οι συνάδελφοί τους που τώρα απεργούν. Τι είναι, δεν έχουν δικαίωμα να ανεβαίνουν στα τρένα και να αισθάνονται ασφαλείς? Οι άνθρωποι που μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο, τον υποτίθεται πιο ασφαλή,
Δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται, να διεκδικούν τον 21ο αιώνα, να μπορούν να πάνε από τη μια άκρη τη χώρα στην άλλη, να με ασφάλεια και να γυρίσουν ζωντανοί. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Φανίδη. Η ουσία, συγγνώμη, στο συγκεκριμένο πάντως, είναι ότι αν ο κόσμος δεν είχε βγει κατά εκατομμύρια στους δρόμους εκείνη την περίοδο, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, τώρα θα ήταν θαμμένο. Και ευτυχώς αυτός ο κόσμος δεν περίμενε μια άλλη κυβέρνηση που θα τα έλυνε όλα. Βγήκε μπροστά. Κύριε Φανίδη. Και ξέρετε κάτι, τελευταίο. Αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Να μιλήσουμε 40 λεπτά και άλλα και εσείς το ίδιο. Τα κέρδη τους ή είναι κρίμας ή οι ζωές μας τελικά είναι επίκαιρο και πρέπει να γίνει κριτήριο.